Τον Παναγιώτη Καρούνο, τον ειδικό στο ποδήλατο. Τι ποδήλατα υπάρχουν? Έχουν εξειδικευτεί τα ποδήλατα αναλόγως στις ανάγκες που κάνουμε. Δηλαδή, άλλο ποδήλατο θα πάρουμε αυτό που θα πάει στο βουνό, άλλο ποδήλατο θα πάρει κάποιος που κυκλοφορεί περισσότερο στην πόλη. Το ένα κάνει και για τη χρήση το άλλο, αλλά το ποδήλατο του βουνού μας ταλαιπωρεί με στην πόλη. Αντίστοιχα, οι κυρίες, ξέρω, γυναίκες θέλουν να είναι πιο μαζεμένα τα ποδήλατα προς το σώμα τους και θέλουν και πιο άνετη θέση οδήγησης. Μετά υπάρχουν, ας πούμε, αυτά που έχουν εξελιχθεί πολύ, είναι τα trekking, που παίρνει περισσότερο κόσμο, που είναι για περισσότερη χρήση. Οι σωρινή ποδηλασία στα ποδήλατα βγαίνουν πάρα πολλέ μεγέθη, δηλαδή βγαίνουν με 29 τροχό, 27,5 ίτζε τροχό, 26 ίτζε τροχό. Και υπάρχουν και τα πιο μικρά για παιδικά, 24 ίτζε, 20 ίτζε, που είναι με ταχύτητε όλα αυτά. Φυσικά υπάρχουν και για πιο μικρά παιδιά ποδήλατα που είναι με 20, 18, 16, 14 και 12 ίτσες και τα ποδήλατα ισορροπίας. Αυτό που πρέπει να προσέχουν πολλοί γονείς, αφού πιάσαμε τα παιδικά ποδήλατα, είναι ότι να έχουν μαλακά φρένα, ένα, και να έχουν και καλές βοηθητικές να είναι σταθερά για να μην πέφτουν τα παιδάκια. Και δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου τα μικρά παιδιά. Καταρχήν, τα παιδιά πρέπει να έχουν οπωσδήποτε κράνος, άλλο που δυστυχώς η νομοθεσία μας δεν είναι υποχρεωτικό. Σε κάποια κράτη είναι υποχρεωτικό να φοράνε κράνος, γιατί το χέρι το γρατζουνάμε, άντε το σπάμε, αλλά το κεφάλι είναι κεφάλι. Οπότε με ένα κράνος μπορεί να σπάσει σε μια πτώση το κράνος, αλλά το κρανί όμως, το κεφάλι μας δεν πάθει τίποτα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, για να είμαστε όλοι χαρούμενοι, και οι γονείς και τα παιδιά αντίστοιχα. Πάμε τώρα. Εκεί που θέλει πάλι προσοχή, αυτοί που κυκλοφορούν περισσότερο στην πόλη, που θέλουν να πάρουν ένα ποδήλατο, οι γυναίκες παίζουν πολύ, ας πούμε, με το χρώμα, με το design. Σίγουρα και αυτός είναι ένας παράγοντας, αλλά περισσότερο παίζει ρόλο να είναι ένα ποδήλατο ασφαλές, να δουλεύουν καλά τα φρένα τους. Αν κυκλοφορούν βράδυ, καλό να έχουν όλα τα ποδήλατα φώτα. Κάποιος που κυκλοφορεί βράδυ χωρίς φώτα και θέτει σε κίνδυνο και τον εαυτό του, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τον οδηγό του αυτοκινήτου, που δυστυχώς πάλι η χώρα μας και οι πόλεις μας δεν έχουν ποδηλατόδρομους. Κάποιες πόλεις στην Ελλάδα, γιατί όλη η Ελλάδα μας βλέπει, έχουν ποδηλατόδρομους και είναι πολύ τυχεροί. Κάποιες πόλεις δεν έχουν, και όταν κυκλοφορούν στο δρόμο, που το μοιραζόμαστε όλοι το δρόμο, και κάποιοι οδηγοί σέβονται τους ποδηλάτες, αλλά υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που δεν σέβονται. Απλώς, αφού μοιραζόμαστε το δρόμο, πρέπει να δίνουμε κι εμείς κάποια σημεία ασφάλειας. Όσον αφορά τώρα στο ποδήλατα που κυκλοφορούν στην άσφαλτο, οι κυρίες θέλουν να έχει μια άνετη σέλα. Για όλους τους ισχύει αυτό, γιατί πολλές εταιρείες δεν βάζουν τις καλύτερες σέλες επάνω. Να διαλέξουν, δηλαδή, όταν πάνε στον πολιτή να ζητήσουν μια άνετη σέλα, και να είναι καλά ρυθμισμένο, να μην τους βγαίνουν οι αλυσίδες, να μην έχουν προβλήματα, δηλαδή, με κάποιο ατύχημα στο δρόμο. Φυσικά, ένα πιο ποιοτικό ποδήλατο. Το ποιοτικό, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο, ποιο είναι. Υπάρχουν πλέον ποδήλατα και με 100 ευρώ και 120 και 140 ευρώ. Δυστυχώς, αυτά έχουν κάποια μικρό τριξίματα, προβλημάτια. Κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν αντέχουν στον χρόνο να τα χρησιμοποιούν συνέχεια. Με ένα κόστος λίγο παραπάνω, θα τα βγάλει τα χρήματά του, δεν θα έχει βλάβες, δεν θα έχει ζημιές, και με το κατάστημα που θα συνεργαστεί ο καταναλωτής θα μένει ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι αν προσέξουν όλα αυτά τα πράγματα, επίσης κάποιες εταιρείες βγάζουν και μεγέθη αναλόγως στο ύψος. Δεν μπορεί ένας που είναι ένα 60 με κάποιος που είναι ένα 70 ή ένας που είναι 85 να παίρνει το ίδιο μέγεθος ποδήλατο. Βγαίνει μεγέθη, οπότε νιώθει άνετα. Εδώ σε αυτοκίνητο που καθόμαστε, που οδηγάμε, αν είναι λάθος η θέση οδήγησης, απογοητευόμαστε. Φανταστείτε να μην έχουμε το σωστό, οπότε κάνουμε ζημιά ή στα γόνατά μας, ή δεν βγαίνει όλη η δύναμη που έχει ο τετρακέφαλός μας, και οπότε κουραζόμαστε εύκολα, ενώ αν είναι καλά συντηρημένο και σωστά στα μέτρα μας, το ευχαριστιόμαστε.